Η τρίτη αποστολή του Δήμου Σερών για τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας αναχωρεί σήμερα με μεταβατικό σταθμό την Ξηροκρίνη. Ήδη η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γίνονται πάρα πολλές και αλληλέγγυες δράσεις και από σχολεία τα οποία μας ειδοποιούν για να διευκολύνουμε τη μεταφορά των τροφίμων. Στο Β' Καπί από τις 9 μέχρι τις 2 το μεσημέρι συνεχίζουν να συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα τα οποία τυποποιούνται, συσκευάζονται ανά είδος και μεταφέρονται. Είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος είναι ξένος προς τη φύση της ίδιας της ζωής και βλέπουμε ότι πάντοτε όλοι οι συμπολίτες μας δείχνουν έμπρακτα το συνέστημα αυτό αλληλεγγύης, συνεχίζουν να στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Θα συνεχίσουμε και την επόμενη Τρίτη με νέα αποστολή, πάλι με μεταβατικό σταθμό την Ξηροκρίνη και ακόμη και τώρα και τις μέρες που είναι αργίες μπορούν και πάλι πολίτες ή συλλογικότητες οι οποίες ενδιαφέρονται και έχουν συγκεντρώσει τρόφιμα, μπορούμε και πάλι ως Δήμος Σερών να διευκολύνουμε την μεταφορά τους. Την Δευτέρα εμείς θα κλείσουμε στο ΚΑΠΗ, γιατί έχουμε πάρα πολλά τρόφιμα που πρέπει να συσκευαστούν, να τυποποιηθούν ανά είδος. Και από την Τρίτη θα ξεκινάμε μόνο τις αποστολές. Βεβαίως τα τηλέφωνα της πρόνοιας στο 2321-350-561, αν υπάρχουν συλλογικότητες που ακόμη συγκεντρώνουν τρόφιμα και τα έχουν συσκευασμένα και χρειάζονται βοήθεια, μπορούμε και πάλι να συμβάλλουμε. Όμως από τη Δευτέρα και μετά θα σταματήσουμε να δεχόμαστε, γιατί πρέπει να συσκευάσουμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο τροφίμων για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε τις δύο ημέρες που μας δίνουν και έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τις μεταφορές. Είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, κυρίως έχουμε και βρεφικά τα οποία μας ζήτησαν, βρεφικές πάνες, βρεφικά γάλατα, αλλά και τρόφιμα δημητριακά, παξιμάδια, μπισκότα και υπάρχουν και φάρμακα, αντιπυρετικά, αναλγητικά, γάζες, αποστηρωμένες, επίδεσμοι, μπεταντίν, όλα αυτά που έδωσε τη λίστα που έδωσε το Ουκρανικό Προξενείο.